κύριε Ιωάννου. Καλό μεσημέρι. 20 μέρες πριν λήξει ουσιαστικά το πρώτο μέρος της προσθεσμίας για το 15% αναφερόμαστε για την μείωση αυτή, για την έκπτωση αυτή που έχουν οι πολίτες. Πόσα έχετε εισπράξει μέχρι τώρα? Μέχρι τώρα για το σύνολο για το μέσα στο 2014 έχουν εισπραχθεί 87 εκατομμύρια. 87 και περιμένετε να εισπράξετε άλλα πόσα μέχρι τέλος του χρόνου? Εντάξει, υπολογίζουμε ότι αυτοί οι μεγαλοκτηματίες ότι είναι πίσω ακόμα με τα στοιχεία που έχουμε και ευελπιστούμε να προσέλθουν μέχρι το τέλος του μηνός να ξεφλήσουν. Άρα γενικά θεωρείτε ότι οι πολίτες τρέχουν και καλά κάνουν να πληρώσουν πριν χάσουν αυτό το 15%. Μάλιστα, 88% των φορολογιών που επευλήθηκαν φέτος έχουν εισπραχθεί. Μένει το 12% που είναι και με τα μεγάλα ποσά. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι που δεν θα τα καταφέρουν μέχρι τέλος Νοεμβρίου πλέον πληρώνουν κανονικό ποσό μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, σωστά? Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου και μετά υπάρχει το πρόστιμο 10%. Όλα αυτά τα προβλήματα που κατά καιρούς συζητούσαμε έχουν διευκρινιστεί, έχουν επιληθεί, έχει μπει μια τάξη? Δύσκολο να τεθεί η τάξη. Είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνει αρκετή δουλειά για να μπορέσει να μπει η τάξη, ειδικά με τα θέματα των επιχειρηματιών αναπτύξης γης και με τους αγοραστές, που ο καθένας έχει τα δικά του συμφέροντα, τις δικές του προτεραιότητες. Εντάξει, ό,τι μπορούμε κάνουμε, βοηθούμε τον κόσμο, αλλά από εκεί και πέρα θα δημιουργηθούν. Δηλαδή έχουν δημιουργηθεί κάποια θέματα τα οποία θα τα εξετάζουμε όταν θα γίνονται οι μεταβιβάσεις βασικά, όταν θα προσέρχεται κάποιος στο τμήμα για οποιοδήποτε λόγο για την ακίνητη ιδιοκτησία και κάποια τα οποία μπορούμε και προληπτικά να κάνουμε κάποιον έλεγχο και να τα διορθώσουμε. Μάλιστα, άρα σχεδόν 90 εκατομμύρια μπήκαν στα ταμεία από αυτόν τον φόρο ακίνητης περιουσίας.